Νομίζω θα είναι η καλοκαιρινή επιτυχία του 2024. Και εγώ το νομίζω. Εσύ το νομίζεις? Ναι, ναι. Άμα το επιβεβαιώνεις και εσύ, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Και πρέπει να καλησπερίσω μία φίλη από τα πολύ 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 παλιά για μένα, αγαπημένο πρόσωπο, και αυτή και ο σύζυγός της. Μιλάμε για αγαπημένη. Αγαπημένη και μοναδική, γιατί σας έχουμε προδιαφημίσει, προμοτάρει ότι θα την έχουμε σήμερα εδώ στην παρέα μας, και μία και μοναδική, Θεάρα Κέλλη Κελεκίδου. Θεάρα, έτσι ακριβώς όπως το είπες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, και σας θέλω την αγάπη και τα φιλιά μου σε όλους. Τέτοιο χαρούμενο κορίτσι, τέτοιο αισιόδοξο κορίτσι, τέτοια αύρα, τέτοιο πράγμα, εμείς η χαρά μας και τιμή μας που δέχτηκε στην πρόταση και εσύ και η Panic Records, που έχουμε μια συνεργασία εδώ με το Flash 99,4 και σε έχουμε στην παρέα μας, Κέλλη μου. Καταρχήν χαίρομαι και εγώ και θέλω να σας πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν τίποτα, να τα λέμε και αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας με τη Μάη. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι όταν έχουμε την υγεία μας, είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Εγώ θέλω να κάνω όμως και μία παρένθεση για αυτό το μήνυμα που έστειλες. Είσαι ένα παράδειγμα για να ακούν και οι νέοι καλλιτέχνες αυτό το ύφος που έχετε, ήθος που έχετε εσείς οι τραγουδιστές της πρώτης γραμμής και λίγο οι παλιότεροι που λέμε, γιατί τιμάτε τις προτάσεις των ραδιοφώνων, ασχέτως αν είναι τα πρώτα σε ακροματικότητα ή τα δεύτερα ή τα τρίτα, καλείτε, σας καλούν και εσείς δέχεστε τις προτάσεις και, και δίνετε βήμα, σας δίνουμε το βήμα και εσείς το αποδέχεστε. Είναι σημαντικό για μας, για τα περιφερειακά ραδιόφωνα. Για μένα δεν υπάρχει καταρχήν πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Υπάρχει ο κόσμος που σε προσκαλεί, σε βάζει στο σπίτι του, σε βάζει το ραδιόφωνο του, και πραγματικά πάντα θα λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά όχι μόνο χωρίς εσάς, γιατί από εσάς μας ακούνε και όλοι οι φίλοι μας οι ακροατές. Οπότε νομίζω ότι όταν έχεις την αγάπη του κόσμου δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λες, Κέλλη μου, και εσείς δίνετε βαρύτητα, και εσύ και ο Νίκος, και δεν το λέω για να σας κάνω, ξέρεις, και καλά από καλές κουβέντες, δίνετε βαρύτητα και στα περιφερειακά ραδιόφωνα και μέσα, που είναι σημαντικό, γιατί ο κόσμος σας αγαπά, γιατί δεν σας βλέπει στην Αθήνα που είναι το κέντρο, και θέλει γενικότερα η περιφέρεια να ακούει τους αγαπημένους καλλιτέχνες της. Εγώ τους αγαπάω και τους στέλνω τα φιλιά μου, την αγκαλιά μου, και πραγματικά τους ευχαριστώ που κάθε φορά, σε κάθε live εμφάνισή μου, είναι πάντα δίπλα και μου δείχνουν την αγάπη τους. Δηλαδή αυτό για μένα, νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια, είναι η περιουσία μου. Και πραγματικά πάντα θα λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αν δεν το λες, νομίζω ότι δεν σέβεσαι πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου τον ίδιο. Είναι μια πραγματικότητα. Εσείς με τον Νίκο το έχετε αυτό, και θα το λέω μια ζωή. Έλα, Μπάμπη. Δεν είναι μόνο εγώ με τον Νίκο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν είναι όλοι σαν και εσάς. Εγώ το λέω και το λέω δημοσίως. Και πίστεψέ με, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ότι έχουμε όλους παρεδώσε, κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Εσείς είναι το ζευγάρι που ξεχωρίζει μέσα από η το χώρο του σόμπι. Δεν ξεχωρίζει, γιατί εντάξει. Όχι, λέω για το επαγγελματικό, δεν λέω οικογένεια. Μην το πας στην οικογένεια εσύ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, για να μην κουράζουμε, είναι ξανθιά, μην την παρεξηγείς, Κέλλη. Και εγώ, Κέλλη μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Τώρα καταλαβαίνεις όταν έχεις μια ξανθιά, πάντα συνεννοεί σου. Το χρησίζεται, Κέλλη, τα καταλαβαίνεις τώρα, γιατί είμαστε και φίλοι. Μόνο έτσι με κάνει, Κέλλη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε για να μην κουράζουμε και μην μας το λέει και μας το αφιερώνει μετά η Κελεκίδου το με κούρασες. Να μας πει για αυτό το τραγούδι, για αυτό το comeback που έκανε ξανά, που νομίζω ότι ο ίδιος ο κόσμος το αγκάλιασε, Κέλλη μου, το με κούρασες. Καταρχήν, πραγματικά θέλω να πω εξίσου πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήδη βλέπω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στο τραγούδι. Ένα τραγούδι που έχει γράψει τύπους μουσική ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Nice. Την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Τεότζη μας και ο Πάρης. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί καταρχήν με τον Γιώργο είμαστε πρώτα απ' όλα και φιλαράκια και με τον Τέο. Οπότε χαίρομαι που ο καθένας έβαλε, ξέρεις, το δικό του λιθαράκι σε όλο αυτό που δημιουργήσαμε, που φτιάξαμε με αγάπη, και το τραγούδι αυτό, μη σας πω πώς φτιάχτηκε. Πώς φτιάχτηκε? Έχουμε πολλή αγωνία. Λοιπόν, είμαι μια μέρα στο σπίτι, μαγειρεύω, και έρχονται ο Γιώργος με όλη την οικογένεια και τα λοιπά, και ενώ έχουμε ακούσει διάφορα τραγούδια και λέμε μήπως είναι μπαλάντα, μήπως είναι ένα ζεμπέκικο, μήπως είναι ένα τσιτσιτέλ, μια ρούπα, σκεφτόμαστε γενικότερα διάφορα.
Και κάποια στιγμή, εκεί που είμαι στον πάγκο, έρχεται ο Γιώργος και μου λέει: «Κελί, με κούρασες». Λέω: «Καλά, πλάκα μου κάνεις. Εμείς σας κάνω, λέω, όλα αυτά τα πράγματα, σε κούρασα και όλα, ξέρεις». Γιατί ο Γιώργος έχει και ένα χιούμορ έτσι ιδιαίτερο. Τον ξέρω πολύ καλά και είναι πολύ καλός μου φίλος. Και αυτός και ο Νικόλας ο Νικολάου που είναι πάντα μαζί. Και περνάτε τέλεια και στα τουρ. Είναι το καινούργιο μας τραγούδι. Οπότε νομίζω ότι γενικότερα όλη τη ζωή μας τραβάμε μια κούραση. Αυτή την περίοδο γενικότερα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα. Εννοείται. Είτε είναι μέσα από σχέσεις, είτε είναι μέσα από επαγγελματικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, όποια σχέση κι αν είναι. Έχουμε μία κούραση γενικότερα. Έχετε μία κούραση και όντως. Και για να μην, και για να μην αδικήσουν τα είδη μουσικής, βλέπω οι δημιουργοί, κάνατε αυτό τώρα που το ακούω και εγώ σαν DJ και μουσικός παραγωγός, έχετε, για να μην αδικήσουμε κανένα είδος μουσικής, κάνατε ένα κομμάτι που συνδυάζει pop, λαϊκό, ethnic, έχει όλα τα στοιχεία μουσικής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι και μου αρέσουν γενικότερα και τα εμένα τραγούδια. Γιατί όπως και το «Σε θέλω με τρέλα», «Αν θες να τα πάμε οι δυο μας καλά», είναι τραγούδια έτσι που είχαν μέσα ethnic στοιχεία, οπότε τα αγαπάω. Και προσπαθήσαμε μέσα, ειδικά και ο Τεότζι μας και ο Πάρης, βάλανε το μαγικό τους ραβδί και το φέρανε εντάξει πολύ στο σήμερα. Εγώ θαυμάζω πολύ Τεότζι μα, ό,τι κάνει δηλαδή το παιδί, και εντάξει και ο Πάρης, αλλά ο Τεό, ό,τι υπογράφηκε με τους Kings και γενικότερα, δηλαδή είναι επιτυχιάρα, δεν το συζητάμε. Μπράβο. Είναι και πάρα πολύ καλό παιδί και ναι, γενικότερα είναι ταλαντούχος πάρα πολύ και χαίρομαι να συνεργάζομαι με νέα παιδιά που πάνω απ' όλα αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι ότι πάμε να κάνουμε απλά ένα τραγούδι. Άσχετα αν πολλές φορές αυτό το τραγούδι αρέσει, πάρα πολύ δεν αρέσει. Το θέμα είναι ότι ο καθένας από τη δική του πλευρά το κάνει με πάρα πολύ αγάπη. Και για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι ο παρονομαστής στο να προχωρήσεις παραπέρα. Και για το ολοκληρώσατε όμως όλο αυτό, γιατί είσαι και εσύ τελειομανής άνθρωπος, όπως και ο Νίκος ο Κουρκούλης, έχει κυβολήσει από εκεί το μικρόβιο, ήσουν που ήσουν, τώρα έγινε, έδεσε το γλυκό που λέω, απλά το με κούρασες όμως έχει και μια πολύ ωραία πτυχοακουστική κατάσταση, φίλοι μου Κέιλι, γιατί κάνατε και ένα υπέροχο βίντεο κλιπ, ε. Ναι, παιδί μου, είδες κάτι αμάξια, λέω, περίεργα. Εκεί πέρα δεν είναι για την ηλικία μας. Τρελάθηκα. Το προσπαθούμε. Για να κατέβω να φτάσω πάντα, του λέω, εντάξει, μέχρι και τα αμάξια έχουν ηλικία τελικά. Δηλαδή αυτός ο φίλος μου, ο σκηνοθέτης, ο Ντάνι Ντάρλας, δηλαδή, πού σε πήγε, ρε φίλοι, δηλαδή, respect. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ το φίλο μου τον Βασίλη τον Μιλιώνη που έχει υπέροχα αμάξια, αλλά γελάω μαζί του γιατί όταν μου λέει ποιο χρώμα θέλεις, λέω ξέρεις αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θέλεις κίτρινο, θέλεις κόκκινο. Λέω δώσε μου ένα πράσινο, του λέω. Αλλά γενικότερα ξέρεις γιατί χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί είναι όλοι φίλοι, είναι όλοι ο καθένας από τη δική του πλευρά, το έκανε με πάρα πολύ αγάπη. Και για μένα αυτό που έχει σημασία σε αυτό το ταξίδι είναι ότι δεν είναι απλά ένα τραγούδι ότι απλά πάμε να κάνουμε μια επιτυχία. Είναι ότι όλοι αγαπάμε αυτό που κάνουμε και ήταν όλο διασκεδαστικό. Και το βίντεο κλιπ μας και η φωτογράφησή μας και το τραγούδι όπως γράφτηκε. Μπράβο. Και νομίζω ότι όταν γίνονται με αγάπη ο καθένας από τη δική του πλευρά, εσύ μέσα σου τουλάχιστον νιώθεις ότι έχεις δώσει το 100%. Και να μην ξεχνάμε κιόλας και να μην αδικούμε τις καταστάσεις ότι υπάρχει και μία Panic Records από πίσω και ένας Αρσενάκος που είναι ο καπετάνιος της Panic που κάνει τέλεια δουλειά και ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς να το προωθήσει κτλ. Εννοείται όπως και όλα τα παιδιά που δουλεύουν και δουλεύουν πραγματικά πάρα πολύ σκληρά στην Panic. Και σε αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και στη φίλη μας τη Μέρη που κανόνισε να είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Τη Μερούλα μου, τη Μερούλα, τη Μάνια, τον Σίμω. Όλη η ομάδα. Όλα και παιδιά, ο Πάνος ο Σίμος, φίλος καλός και όλα τα παιδιά. Μπράβο, κάνουν καλή δουλειά όλοι. Εξαιρετική δουλειά. Που να μην ξεχνάμε ότι και η Πάνικα έχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αριθμό καλλιτεχνών. Δεν είναι τυχαίο. Έχει πολύ δρόμο. Εσύ Κέιλι, μετά από πόσο καιρό έβγαλες τραγούδι τώρα? Είχαμε λίγο το τελευταίο καιρό, είχαμε κάνει μια παύση. Κοίταξε να δεις, ήταν και ο COVID, εντάξει, περάσαμε και πολλά, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Περάσαμε και το COVID γενικότερα. Είχα κάνει ένα τραγούδι με τον Χρήστο Σαντικάη και τον Γιάννη Σασέρη, τα ίδια λες παντού. Στην πορεία έκανα ένα τραγούδι του Βασίλη Χαρά, το Άτομο Φευγάτο, το οποίο το είχα πάνω από 8 μήνες στα χέρια μου. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή ότι έχω ένα τραγούδι
του Βασίλη Καρά. Γιατί ξέρω ότι είχατε, είχατε και οικογενειακές σχέσεις και με τον Νίκο, ο Νίκος και εσύ. Με τον, και οικογενειακές σχέσεις και μεγάλη αγάπη, μεγάλη λατρεία και ειδικά και... με τον Βασίλη στα τελευταία live ήρθαμε πάρα μα πάρα πολύ κοντά. Τι έχεις να θυμάσαι για αυτό το... Τι να πω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, τον αείμνηστο Βασίλη Καρά, τι να λέμε. Νομίζω ότι ο κόσμος τα λέει όλα. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν έπρεπε να υπάρχει Βασίλη Καρά. Τον αγαπούσανε. Δηλαδή δεν... Όσοι έχουμε ρωτήσει, ας πούμε, όλοι έχουν να πούνε κάτι. Δεν θα πει. Και... εσύ τι έχεις να θυμάσαι από τον το Βασίλη Καρά, Κέλλη μου, που ήρθατε τόσο κοντά, σου δώσε και τραγούδι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και όλο αυτό που έζησες. Κοίταξε να δεις. Ο Βασίλης νομίζω ότι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δοτικός. Ήθελε πάντα ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, πολλές φορές ακούγαμε τραγούδια, μου λέγε σου αρέσει αυτό. Ότι θες τα αλλάζουμε. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες να δέχονται πράγματα, να καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήτανε άρχοντας, δηλαδή ο λόγος του ήταν και η υπογραφή του. Και γενικότερα νομίζω ότι πάνω απ' όλα ήταν αυθεντικός. Και αυτό είναι το σημαντικότερο στη ζωή μας. Βεβαίως. Σαν συμβουλή, τι έχει να θυμάται η Κέλλη Κυλιακίδου από αυτά που έλεγε, ρε παιδί μου, γιατί ήταν τόσα χρόνια στη νύχτα, παραπάνω από σένα, κάτι θα σου έλεγε, δεν μπορεί. Κοίταξε να δεις, αυτό που το πιο σημαντικό που μου έχει μείνει είναι ότι απλά ζήσε το ταξίδι. Θα ακούσεις και καλά, θα ακούσεις και άσχημα, να ζεις το ταξίδι όπου και αν σε πάει. Είναι μια αλήθεια αυτή που είπε, μια πραγματικότητα. Για να κλείσω το κεφάλι το επαγγελματικό, γιατί έχουμε και άλλα δύο πράγματα προσωπικά που θέλει και η Μαρία Κύρου να σε ρωτήσει, γιατί πρέπει να σε αποδεσμεύουμε, γιατί σε πετύχαμε τώρα σε Shopping Therapy, διότι θα να τα πω στον αέρα, να μην τα πω. Να σε δώσω, πού είσαι. Γιατί από τον κόσμο δεν κρύβουμε τα Δεν κρύβουμε. Σήμερα γάμος γίνεται, λένε. Πάει και το Μαρινάκι. Πάει και η αδερφή. Πάει και η Μαρίνα. Τη χάσαμε τη Μαρίνα. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί ρε φίλε. Καλά είναι δυνατόν. Χαρά γίνεται. Βρε χαρά είναι. Απλά εμείς δεν είχαμε μυαλό. Δεν είχες μυαλό. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι να σε κάνω. Δεν σε έκανα γαμπρό. Και ήθελα να γίνω μπατζαλάκι με το κουρκούλι. Βες τι με κάνετε τώρα. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα ωραία. Εγώ θέλω να μου πεις τώρα, Κέλλη μου, δύο γρήγορες απαντήσεις. Πώς θα είναι το 24 γενικότερα, μα κάποιο σχήμα, κάποια tour του καλοκαίρι. Σε θέλει και η Θεσσαλονίκη, σε επιθύμησε και εδώ ξανά. Ήσουνα το χειμώνα εδώ. Κάποιες εμφανίσεις. Ήμουνα με τον Πάνο Κιάμο στο W. Ήταν μια πολύ πετυχημένη σεζόν. Η αλήθεια είναι τα, γενικότερα όλη η καλοκαιρινή μου περιοδία είναι, τι να σου πω, ότι είναι πάρα πολύ, δεν το λέω, είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν έχω ημερομηνίες που να είναι, ξέρεις, ανοιχτές. Και σε αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ τον κόσμο που γενικότερα με προσκαλεί στα μαγαζιά του. Και θέλω να πω ότι μέσα από αυτό σου δίνει δύναμη, γιατί ο κόσμος είναι η δύναμή σου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αλήθεια. Είτε κάνεις τη μεγαλύτερη επιτυχία είτε όχι, εγώ χαίρομαι που δόξα τον Κύριο η περιοδία μας πηγαίνει πάρα πολύ δυνατά. Έχω κάποιες εμφανίσεις που είναι μόνη μου, έχω κάποιες εμφανίσεις με τον Τζαλίκη, με τον Μενιγιάδη, με τον Γιαννιά, με τον Παπαδόπουλο, με τον Γιώργο Μαργαρίτη, με τον Δάντη, με όλο τον κόσμο. Αγάπη μου, με όλους έχεις εκτός από τον Νίκο το Κουρκούλι, δηλαδή. Ναι, γιατί, κοίταξε να δεις, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ χαίρομαι γιατί κλείνω πριν, ξέρεις, πεινάσω που λένε. Ο Κουρκούλης είναι πιο απλό, δεν νοιάζεται τόσο πολύ άμα κλείσει και δεν κλείσει. Όχι, κοίταξε να δεις, ο Νίκος φέτος θα κάνει κάποιες περιορισμένες εμφανίσεις στο tour του το καλοκαιρινό. Οπότε εγώ έχω ήδη προγραμματίσει την καλοκαιρινή μου περιοδία. Θα κάνουμε πιθανότητα κοιτάξεις εμφανίσεις μαζί τέλη Αυγούστου. Ναι. Οπότε ναι, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί συνεργάζομαι με πάρα πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες και χαίρομαι πάρα πολύ για την αγάπη του κόσμου που δείχνει σε όποια εμφάνιση και αν κάνω, είτε μόνη είτε με παρέα που λένε, βέβαια, να περνάμε καλά και να ζούμε. Εγώ νομίζω το γέλιο που ρίχνεις, επειδή ξέρω πολύ καλά τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο πόσο χιούμορ έχει και τον Νικόλα Νικολάου που είναι ο μάνατζέρ του και γενικότερα το δεξί του χέρι, νομίζω ότι περάσατε πολύ καλά στο tour όπου ήσασταν, νομίζω έγινε χαμός. Ναι, είχαμε κάνει και το. Είχαμε πάει και Αμερική και με τον Νίκο ναι. και με τον Γιώργο και ήταν ένα συγκλονιστικό ταξίδι που μας έμεινε πραγματικά χαραγμένο στη μνήμη μας γιατί πέρα ότι ήταν και 13, είχαμε 13
εμφανίσεις σε Αμερική ή Καναδά, ήταν ότι περάσαμε και πρώτα απ' όλα πάρα πολύ καλά, σαν παρέα. Σημαντικό να περνάς καλά με τους συνεργάτες. Εννοείται, με όποιον για να είσαι πρέπει να περνάς καλά. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Γενικότερα ο απολογισμός της Κέλλης, νομίζει η Κέλλη είσαι καλά, ευχαριστημένη με όλη αυτή την πορεία. Είναι όλα καλά, σου πάνε επαγγελματικά τα πράγματα καλά. Εγώ νομίζω είσαι καλά. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί πρώτα απ' όλα έχω την υγεία μου και έχω την όρεξη να τρέξω και να κάθε φορά να δημιουργώ και να βάζω έτσι όσον αφορά στο όνομα Κέλλη και κάτι παραπάνω. Τώρα, εγώ η μεγαλύτερη μου όμως χαρά είναι ότι ο κόσμος βλέπει ότι όλη αυτή την προσπάθεια την αναγνωρίζει και η σχέση μας κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό είμαι χαρούμενη. Δεν είναι μόνο φέτος ή μόνο πέρσι. Δεν ξεχάστηκες. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βγαίνουν νέα παιδιά. Την αγαπάει ο κόσμος. Την αγαπάει. Βγαίνουν νέα παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως η Κέλλη έκανε ένα ωραίο comeback και νομίζω πάλι βάνε πρώτη γραμμή στις νυχτερινές πίστες. Γιατί το αξίζεις. Σε ευχαριστώ, Μπάμπη. Και γενικότερα σα ευχαριστώ. Πολύ... Αλλά παιδιά, πρώτα απ' όλα είναι να περνάμε καλά σε ό,τι και αν κάνουμε. Αν δεν περνά καλά, βλέπεις τι είσαι. Έχει πολύ ωραία θετική ενέργεια. Τα vibes που παίρνουμε, ακόμα και από το τηλέφωνο, είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το μαγικό. Είναι μοναδική και αυτή και ο Νίκος. Που τον Νίκο, το λέω και δημοσίως. Ο Νίκος, θέλω να το πω, παιδιά, on air. Για να μην λέω τώρα με λες τώρα υπερβάλλεις μπατσάρα, το κατατάσσω από τους δύο ανθρώπους που έχω μέσα στην καρδιά μου από το καλλιτεχνικό στερέωμα ντρών καλλιτεχνών. Είναι από τα να δύο. Να σου πω και εγώ την αλήθεια μου. Είναι αλήθεια. Και εγώ εκεί τον κατατάσσω και γενικότερα. Όχι, γιατί... εσύ πρώτο, όχι δεύτερο. Νομίζω, κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Ο Νίκος νομίζω καμιά φορά δεν θέλει να τα λέω και ας μην τα λέω καλύτερα. Πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Παιδιά, έχει ψυχή καλλιτεχνική και πάνω απ' όλα ανθρώπινη. Αυτός ο άνθρωπος τον ξέρω εγώ από τον 98 που πήρα την πρώτη μου συνέντευξη στον Νίκο τον Κουρκούλη τηλεοπτικά για το Flash Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς. Και από τότε ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει ποτέ. Έχει γίνει αυτός που έχει γίνει. Δεν έχει αλλάξει, ναι. Δεν έχει αλλάξει, είναι δίπλα σου, σε στέκεται. Και είναι άνθρωπος, ρε φίλε, με κεφαλαία γράμματα. Δεν έχω να πω τίποτα για τον Κουρκούλη. Σκοτώνω άνθρωπο και τον Κουρκούλη. Άμα είναι κάποιος... άνθρωπος και μεγάλος καλλιτέχνης. Και είναι καλλιτεχνάρα. Και ρεπερτοριακά. Ναι, και... ναι, ναι. Δηλαδή, αυτή η φωνή, παιδιά, η βελούδινη του Κουρκούλη, σε ταξιδεύει, σε πηγαίνει. Σε μαγεύει. Από ερωτικά, ποντιακά, τσιφτετέλια, ρούμπες. Ό,τι θες να τα λέει. Ό,τι θες, ό,τι θες, είναι jukebox game. Τυχερή που έχει η Κέλλη τον Νίκο και ο Νίκος τη Κέλλη. Μην ξεχνάμε ότι και η Κέλλη είναι από τα ξεχωριστά παιδιά του ελληνικού πενταγράμμου. Με ήθος που κορίτσι. Καλά. Να σε ζαλίσαμε. Να σου πω κάτι. Δεν με κούρασες. Λοιπόν, τέλεια. Να σου πω λίγο την αλήθεια μου. Νομίζω ότι ό,τι κάνει στη ζωή σου πρέπει πρώτα απ' όλα να αισθάνεσαι καλά εσύ ο ίδιος. Όταν κάνεις, ακόμα και η επιλογή του τραγουδιού, κάποιες φορές μπορεί να μην είναι και 100% οραμένη πάνω σου. Όμως εσύ κάνεις μια επιλογή εκείνη τη στιγμή που αυτή τη στιγμή νιώθεις αυτό και θέλεις να κάνεις. Δεν σημαίνει ότι, ότι πρέπει να ακολουθείς ένα συγκεκριμένο απλά μοτίβο. Ο καλλιτέχνης, γι' αυτό λέγεται καλλιτέχνης, γιατί είναι ελεύθερο μυαλό και κάθε φορά δημιουργεί. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι, είναι μια πραγματική αλήθεια αυτή που λες. Να, έχω και τις παραγγελίες από το TikTok. Λέει, Μπάμπη, λέει ο Music My Dreams, να βάρεις, λέει, θα ήθελα το όλα για σένα, το λέει με τον Νίκο, με τον άντρα της η Κέλλη. Θέλει αυτό το ντουέτο, όλα για σένα. Έχουμε και παραγγελίες. Όλα για μένα είσαι εσύ. Αυτό. Δεν ξέρω, με τη Μαρίνα πώς αισθάνεται, πώς αισθάνεσαι που η αδερφή σου παντρεύεται. Πώς νιώθει η Κέλλη που τρέχει για όλο αυτό το πράγμα. Καλά, αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα είμαι και κουμπάρα. Και κουμπάρα, έλα ρε. Όλα, εμείς δεν φεύγουμε από το σώημα. Καλό. Πολύ ωραίο αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Βασικά, ξέρεις τι, νομίζω ότι χαίρομαι που η σχέση της αδερφής μου με τον Δημήτρη εξελίσσεται και είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή που θα ζητήσουμε. Γιατί εγώ τη Μαρίνα εκτός από αδερφή μου είναι σαν να είναι και το παιδί μου. Αυτό πήγα να πω και όχι μόνο είναι αυτό, δεν λείπει ποτέ από δίπλα σου όπου και αν πας. Επαγγελματικά είναι Εννοείται, πάντα το Μαρινάκι δίπλα. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι
Για μένα τη λέω, Μαρίνα, είστε πραγματικά ξέρεις ο άγγελός μου. Ξέρεις κάτι, συγκινούμε πάρα πολύ. Τι λες, Μαρία, πες μας. Θα τη ρωτήσεις τώρα ένα πράγμα. Ήθελα το τελευταίο για τη Μαρίνα, γιατί συγκινούμε όταν βλέπω τη Κέλλη με τη Μαρίνα και είναι παράδειγμα πόσο αγαπιούνται δύο αδέρφια. Δηλαδή, ειλικρινά το βγάζετε τόσο πολύ σε όλους και ειλικρινά είναι πολύ καλό όλο αυτό που βλέπουμε εμείς απ' έξω ή τρίτη. Κοίταξε να δεις, ό,τι βλέπεις είναι αυτό. Και είναι αυτό γιατί όταν έχεις αυτή τη σχέση με την αδερφή σου, νομίζω ότι είμαι τόσο χαρούμενη που ακόμα και επαγγελματικά είναι η αδερφή μου μέσα στη δική μου τη σχέση μαζί της. Γιατί η Μαρίνα είναι ένας άνθρωπος που κάνει πάρα πολλές δουλειές και όλο αυτό είναι ανιδιοτελή. Δηλαδή δεν είναι ότι επιζητάει κάτι. Πολλές φορές τη λέω, έλα Μαρίνα, κάνουμε ένα βιντεάκι, ας μωράσουμε τώρα, ξέρεις. Δηλαδή βλέπεις εκεί πέρα ότι ο άνθρωπος αυτός, ό,τι κάνει, το κάνει με ανιδιοτέλεια. Και πραγματικά εύχομαι σε όλα τα αδέρφια να είναι όπως είμαι εγώ με τη Μαρίνα. Έτσι, γι' αυτό το είπα. Στέλνουμε και κοινωνικά μηνύματα πέρα από τις συνεντεύξεις, τις μουσικές έτσι, απόψεις. Κάτι να σε ρωτήσει η Κύρου. Εγώ θέλω να τη ρωτήσω, είσαι μια καλλιτέχνηδα η οποία είσαι ευλογημένη. Και εσύ και ο Νίκος. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εμείς σας έχουμε ζήσει. Έχεις πάει Αυστραλία, έχεις ταξιδέψει, γενικά έχεις μεγαλώσει την οικογένειά σου. Τα συναισθήματα, πώς αισθάνεσαι που έχεις αυτές τις εμπειρίες που κάποιοι άλλοι δεν τις έχουν? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι όλα είναι επιλογές. Ο καθένας έχει κάνει τις επιλογές του και ζει το ταξίδι του όπως ο ίδιος το επιλέγει. Πολλές φορές μάλλον μπορεί να μην το επιλέξουμε, αλλά μας βγάζει εκεί ο δρόμος. Στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αγωνιστές και όπου και αν σταθούμε πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία, γιατί σε κανέναν δεν είναι εύκολα και ρόδινα όλα τα πράγματα στη ζωή του. Αλλά νομίζω ότι μέσα από ένα χαμόγελο, μέσα από φίλους, μέσα από την οικογένειά σου πάνω απ' όλα, μέσα από ανθρώπους που σε αγαπάνε, ξεπερνάς οποιοδήποτε εμπόδιο. Γι' αυτό στη ζωή μου είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχω ανοίξει κατά πάρα πολύ τους ορίζοντές μου, αλλά οι σημαντικότεροι ορίζοντες πιστεύω ότι ανοίγονται μέσα από πόνο, όσο περίεργο και να φαίνεται. Δεν είναι πολλές φορές μόνο τα ταξίδια. Πιο δυνατή, έτσι, δεν τα παρατάς. Κοίταξε, τη στιγμή που το ζεις, νομίζεις ξέρεις ότι κάτι γίνεται που δεν σε αφήνει να δεις παραπέρα. Όμως όταν καταλάβεις την πορεία και περάσουν, γιατί ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, ναι, μπορείς να σταθείς πιο δυνατός. Ναι, είσαι παράδειγμα, γιατί βλέπω ότι δεν, δηλαδή τόλμησες να φύγεις και εκτός Ελλάδας, να κάνεις ένα βήμα και στην επαγγελματική σου καριέρα και να βοηθήσεις και τον άντρα σου να πάτε σε μια ξένη χώρα και να ξεκινήσετε εκεί, να συνεχίσετε βασικά την καριέρα σας εκεί. Κοίταξε να δεις, στη ζωή μου γενικότερα δεν φοβάμαι να αντιμετωπίζω πράγματα και καταστάσεις. Είμαι άνθρωπος γενικότερα που εγκληματίζομαι πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Και αυτό στον άνθρωπο το θεωρώ πάρα πολύ προτέρημα. Mm. Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να τολμάμε. Να ανοίγουμε γενικότερα τους ορίζοντές μας, άσχετα αν από πίσω κρύβει κάποιους κινδύνους. Όμως πρέπει να ζεις κάθε φορά το ταξίδι. Και εγώ πραγματικά αισθάνομαι ευλογία, γιατί μέσα από αυτά τα ταξίδια έχω γεμίσει εμπειρίες και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Αισθάνομαι δηλαδή γενικότερα γεμάτη. Σημαντικό. Πάρα πολύ, ναι, αυτό. Σου λείπει η Αυστραλία? Όχι. Καλέ, τι είπες τώρα στον αέρα? Μα το είχε δηλώσει εξάλλου ότι θα πήγαινε και θα έρχονταν πάλι πίσω. Δηλαδή δεν περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού, πάω μόνιμα Αυστραλία να μείνω? Κοίταξε, νομίζω ότι όταν θα πρέπει να πάρω την απόφαση να μείνω Αυστραλία, θα πρέπει να πω ότι πάω Αυστραλία να μείνω. Μισό λεπτό. Τελευταίο, βέβαια, θέλω να σε καθυστερώ. Δεν ήταν απόφαση να πας για πάντα το ή όταν πήγατε, πήρατε την απόφαση? Όχι, παιδί μου, είναι δυνατό. Ήταν για να γίνει. Ήταν τα σπίτια μας. Ήταν για λίγο. Τα σπίτια μας ήταν η ζωή μου, η οικογένειά μου. Εγώ ήμουν έγκυος, οπότε είπα ότι ένα χρόνο
Άντε να πάω. Και εκεί το ταξίδι, όλο πώς είναι η ζωή εκεί πέρα. Μπράβο. Σαν μητέρα, σαν σύζυγος. Πώς γιατί... Και ήταν και επιλογή. Ναι, πώς είστε, ήταν και μια επιλογή που με τον Νίκο το αποφασίσαμε. Οπότε ακολούθησε και τον Νίκο σε ένα τέτοιο βήμα. Αυτό είναι. Λίγες γυναίκες το κάνουν αυτό. Αυτό είναι ακριβώς. Και Ελή, θέλω να σε ρωτήσω. Τις προάλλες πήγες Ρουμανία με το γιο σου. Έτσι δεν είναι, τα είδα εγώ. Έτσι είναι, είδες έτσι. Δεν την ξαφιά, κατευθείαν. Θέλω να πήγα σε ρωτήσω. Πήγα στον Travis Scott. Ναι, έχω πάει, είναι πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω, γενικά, ως μητέρα βρίσκεις χρόνο για τα παιδιά, γιατί είσαι μια γυναίκα η οποία είσαι εργαζόμενη, όσο να είναι, έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, προσπαθείς να βρεις χρόνο για τα παιδιά, να τα πάρεις, τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά σου, να πάτε έτσι... Τα ταξίδια σας γενικά όλα. Και πώς άλλαξε η ζωή της Κέλης μετά τα παιδιά που ήρθε στη ζωή, να τα λέμε και αυτά. Όταν είσαι καλλιτέχνης και έρχονται παιδιά. Είναι... Επιδιώκω στη ζωή μου πάντα να έχω ισορροπία. Τόσο από τη δουλειά μου όσο και από τα παιδιά μου. Όπως ήταν και επιλογή μου όταν έμεινα 4 χρόνια εκτός της δουλειάς για το ένα παιδί μου και έδωσα και τα ίδια δικαιώματα στο άλλο παιδί μου να μείνω εκτός 4 χρόνια. Οπότε. Ναι, οπότε αυτό το πράγμα χαίρομαι γιατί ο κόσμος το εκτίμησε, γιατί ο κόσμος δεν είπε «Α, ποια είναι τώρα, τι ξανακάνει». Οπότε για μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Νομίζω στη ζωή μας πρέπει να βάζουμε προτεραιότητες και κάθε φορά είναι και διαφορετική προτεραιότητα. Άλλες φορές είναι λίγο πιο πολύ τα επαγγελματικά, άλλες φορές είναι λίγο περισσότερο τα παιδιά. Όσο ήταν μικρά θεωρούσα ότι η προτεραιότητά μου ήταν τα παιδιά μου. Όπως και τώρα επιδίωξα να πάω μαζί με τον Ραφαήλ ένα ταξίδι σε ένα φεστιβάλ το οποίο ήταν για μένα πάλι μια μοναδική εμπειρία. Δεν την είχα ξαναζήσει να πάω ας πούμε σε μια συναυλία με τον Ραφαήλ εκεί. Κατάλαβα ότι μεγαλώνει τα γόρη μου. Ότι... Καλλιτεχνικές είναι... ανησυχίες έχει ο Ραφαήλ γενικότερα. Στο Instagram. Κοίταξε να δεις, έχει καλλιτεχνικές. Με δυο φωνάρες τώρα γονείς, δυο τραγουδιστάρες μεγάλους τώρα, κανένας δεν πήρε το μικρόβιο, κάποιος θα το πήρε, δεν μπορεί. Για να δούμε τι θα δούμε, δεν ξέρω. Κάτι περιμένουμε. Νομίζω ότι ο καθένας θα μας δείξει την επιλογή του. Εγώ χαίρομαι γιατί πραγματικά, ακόμα και στην συναυλία που πήγαμε, και εγώ εντυπωσιάστηκα μπορώ να σου πω, δηλαδή πήρα πράγματα, γιατί μέσα από τα παιδιά πραγματικά μαθαίνεις. Και παίρνεις πάρα πολλά παραδείγματα στο να μπορείς ακόμα και σαν ακούσματα και σαν όσον αφορά το stage, τη σκηνή, τα ακούσματα και χαίρομαι γιατί το ζήσα με το γιο μου αυτό. Πολύ ωραία. Είναι τέλεια πολύ ωραία πράγματα. Για να μην μας αφιερώσει τώρα το τραγούδι, φίλη μου η Κέλη, την καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Με κούρασε, μπατσάρα, θα πει στο τέλος. Άντε, δεν πες το, έλα. Και λίγο είμαι διατροφολόγος και θέλω να σε. Α, έχει Ινστιτούτο Διατροφολογίας και Ομορφιάς. Όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη θα σε κουράρω. Δεν χρειάζεται τίποτα, Κέλη. Εννοείται με μεγάλη μου χαρά ότι το φανάκι, γιατί το λέει. Φίλε, μάνα δυο παιδιών και κρατιέται η Κέλη, την είδα εγώ στο κιάμου που πήγα και την είδα από κοντά μετά από πόσα χρόνια και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από πάνω της. Καλά, το μόνο σίγουρο. Απλά εντάξει, εμείς οι γυναίκες όμως περιπλούμαστε και μας αρέσει. Εννοείται, συμφωνώ. Κέλη μου, όταν γιατί άμα δεν μας προσέχουμε, δεν μας... Έτσι. Εννοείται με μεγάλη μου θα χαρά. Θα έρθει στο Ινστιτούτο μου. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, επειδή είσαι όντως κορμάρα, έτσι, ο κόσμος... Καλά, μην τα παραλέσεις. Εδώ στο TikTok με ρωτάει κιόλας ότι... Πώς διατηρείσαι ρε παιδί μου, τρως, κάνεις δίαιτα για να έρθεις έτσι όχι, στα κιλά σου. Ποτέ για πες δίαιτα, μας ποτέ. Λίγο τα μυστικά σου. Κοίταξε, δεν υπάρχει μυστικό. Υπάρχει ότι όταν είσαι, καλό είναι τα παιδιά μας σε πολύ μικρή ηλικία. Εγώ έκανα ενόργανη γυμναστική και πήγαινα για πρωταθλητισμό. Οπότε το σώμα μας... Μνήμη. Μπράβο, οπότε το σώμα μας δεν ξεχνάει. Mm-hmm. Και στην πορεία... προσπαθώ όσο μπορώ να αποφεύγω το βραδινό, χωρίς όμως να καταπιέσω τον εαυτό μου και την πουγατσούλα μου τρώω, στην αδερφή μου. Όλα, δεν θερούμε τίποτα, απλά προσπαθώ να, όσο μπορώ να αποφεύγω το βραδινό. Γιατί νομίζω ότι το βραδινό με έναν προσωπικά καθόλου. Και όσο μπορούμε να γυμναζόμαστε. Ο κάθε ένας, εγώ μετά από πάρα πολλά χρόνια, βρήκα τελικά ποια γυμναστική μου ταιριάζει. Για πες μας. Πιλάτες. Πιλάτες, έλα ρε.
Έχει πολλών ειδών πιλάτες. Μετά από την ενόργανη που πήγαινε πρωταθλητισμό, άρχισα και είχα μία, δεν θα πω απέχθη, αλλά δεν ήθελα να γυμνάζομαι. Mm. Μέχρινε κάτι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν ήθελα, δεν μου άρεσε κανένα είδος γυμναστικής, ούτε στα γυμναστήρια μέσα, ούτε τίποτα. Προσπαθούσα, κάθε φορά πήγαινα τρεις μήνες κάτι να δοκιμάσω, μετά τρεις μήνες έτσι, τρεις μήνες στο box, τρεις μήνες αερόμπικ, τρεις μήνες καγκού. Όμως νομίζω ότι το πιλάτες με έχει βοηθήσει και μου αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι που τουλάχιστον έστω και αργά βρήκα κάτι που να μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Και να με διατηρεί. Και ανεβάζει και την αδρεναλίνη και είσαι μια χαρά. Στα καλύτερά της. Ναι, ναι, ναι. Εδώ αυτού. Με ρωτάνε στο TikTok συνεργασία σταθμούς, λέει, ποια ήταν στα χρόνια της καριέρας σου. Κουρκούλης. Δεν μιλάμε τώρα για την κοινή ζωή. Δεν μιλάμε για οικογενειακές υποθέσεις. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, ρε παιδιά. Τι ρωτάτε. Η σημαντικότερη στιγμή όμως από όλες ήταν με το Σταμάτη Κραουνάκη. Με το Κραουνάκη, μάλιστα. Για μένα νομίζω ότι ήταν, όχι νομίζω, ήταν το μεγαλύτερο σχολείο. Και από αυτά που λέγαμε όταν βρισκόμασταν, γιατί έχω πάρει ένα υπέροχο τραγούδι με τον τίτλο «Βασανίζομαι» από το Σταμάτη Κραουνάκη που μου έχει γράψει. Και πραγματικά είναι σχολείο, όπως το λέω, και από αυτόν τον άνθρωπο νομίζω ότι έχεις να πάρεις πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Κάθε λέξη του... Δάσκαλος. Για μένα ήταν σχολείο. Όταν είσαι ευλογημένη Κέλλη μου και έχεις και ένα λαρίγιο όπως ο άντρας σου που είναι, τα λέει τα πάντα. Δηλαδή είσαι η γυναίκα που τραγούδισε Κραουνάκι και τα τραγούδισε και Βασίλη Καρά. Δηλαδή αυτά τα κάνουν λίγες. Δόξα τω Θεώ και να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι και όλα αυτά που έχω, όλα αυτά που έχω τραγουδήσει. Απλά ξέρεις, από κάποιους ανθρώπους όλο αυτό που παίρνεις σαν εμπειρία νομίζω ότι είναι μοναδικό. Είναι αλήθεια αυτό που λες, μπράβο. Εγώ και το Γλύκα Γλύκα που είπα από τη Γιώτα Χαλκιά όταν μου το έδωσε, θεωρώ για μένα ότι είναι ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ και πάντα θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Γιώτα Χαλκιά και στο Μάκη Βασιλιάδη. Και χθες έλεγα συγγνώμη για σένα, μαρκετίστηκα πόσο έξυπνα κινηθήκατε όταν βγήκα εκείνο το τραγούδι, γιατί με το Γλύκα Γλύκα σε έμαθε το Πανελλήνιο και έρχεται μετά η βόμβα του μαλλιά του φίλου μου του Γιάννη με το Μάτο Θεό και εκεί η Κέλλη ξεκίνησε η πορεία της. Μαλλιάς και η Ιορδάνης Παύλη. Μάτο Θεό, αγαπάω στη χώρα μας. Αγαπημένοι φίλοι και ο ένας και ο άλλος. Τι να πούμε πολύ τώρα για αυτό το τραγούδι, το ακούμε μέχρι και σήμερα και είναι το τραγούδι σταθμός που έκανε την Κέλλη. Γενικά έχει μηνύψει κομματάρες τώρα, τι να λέμε. Και εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επιλέγεις τα τραγούδια ή έχεις εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σου? Κοίταξε να δεις, θα βάλω και εγώ όσο μπορώ και όσο με παίρνει τη δική μου άποψη. Ο Κουρκούλης αποφασίζει, μην τον κουράζετε. Τα ξέρω εγώ. Βρε, τα ξέρω εγώ, σας λέω. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Τελικά δεν ξέρεις, γιατί νομίζω ότι και οι δύο είμαστε έτσι, ξέρεις. Ότι αν βάλουμε κάτι στο μυαλό μας, τελείωσε. Γι' αυτό είναι και ωραίο. Νίκος μου, τον αγαπάω, δεν μπορώ. Μου το φιλήσεις το Κουρκούλη τώρα, θα το κάνεις μια αγκαλιά από τον Μπαμπίνο, θα πεις. Και κλείνω έτσι. Εννοείται. Γιατί σας κουράσαμε. Έχετε... Πότε έγινε το γάμος της Μαρίνας, να έρθουμε να χώρα. Πού θα γίνει? Ελάτε, παιδιά, 30 Αυγούστου στην Αθήνα. Στην Αθήνα, πού να μας πας τώρα εκεί. Εγώ νόμιζα εδώ έτσι κατά. Να κάνουμε όποιος θέλει για το γάμο, έρχεται. Κατά σπροβάλτα πλευρά, εγώ σας περίμενα εδώ, στα μέρη σας. Όχι, στα μέρη μας τώρα γίνανε και εδώ στην Αθήνα. 26, οπότε. Εντάξει. Με το καλό να ζήσει το Μαρινάκι, να σε κάνει και ένα νηψάκι θέλω. Η ώρα η καλή. Την εκτιμώ και την αγαπώ πολύ, Πέστηνα. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι στο γάμο όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Μακριά από τοξικότητες. Παπαναγία μου. Αντάξια, γιατί θέλει μόνο... Ναι, και μόνο θετική ενέργεια. Όλα τα άλλα αφήστε τα πάνω. Παίρνουμε παράδειγμα από εσά. Για τη θετική ενέργεια παίρνουμε παράδειγμα από εσάς και όντως εμπνέεται πάρα πολύ τον κόσμο. Εγώ δηλαδή που μιλάω με τον κόσμο, εντάξει, είσαστε μέσα στις καρδιές όλων του κόσμου. Είσαστε δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι υπέροχο, δύο καλλιτέχνες υπέροχοι. Συγχαρητήρια, τι να πω τώρα. Υγεία, σαν την υγεία δεν έχει. Υγεία και σκόρδα για να μην σας ματιάζουν. Υγεία, μόνο υγεία παιδιά, εγώ σε όλο τον κόσμο υγεία και χαμόγελα και να προσπαθεί κάθε φορά ότι
ότι ό,τι και να μας συμβεί στη ζωή μας, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε χωρίς να μας πιάνει πανικός. Γιατί όταν κάνουμε σχέδιο, ο Θεός γελάει. Όμπο. Ναι. Τι μεγάλη κουβέντα είπες και άλλη τώρα. Εμείς τα βιώσαμε, τα ζήσαμε. Και εγώ θέλω να πω και ένα τελευταίο έτσι για κλείσιμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω δημοσίως στον άντρα σου, τον Νίκο τον Κουρκούλη, που με στάθηκε ψυχολογικά σε μια δύσκολη στιγμή που πέρασα εγώ. Αυτό είχα ανάγκη να το πω δημοσίως και αυτό σε σένα, γιατί σε έχω απέναντί μου. Να είσαι καλά. Αυτά, Κέλλη μου. Κοίταξε. Αυτό γι' αυτό σημαίνει ότι έχουμε φίλους και που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Αυτό. Μεγάλη αλήθεια και μεγάλη κουβέντα. Παράδειγμα μίμησης η Κέλλη Κελεκίδου, να την ακούν πάρα πολλοί συνάδελφοί της αυτή τη συνέντευξη. Ο καθένας να κάνει τη ζωή του όπως θέλει και όπως την πιστεύει. Σημαντικό και αυτό που λες. Εννοείται, εννοείται. Αλλά να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Αυτό ναι. Αυτό. Τέλεια. Τα καλύτερα. Ευχαριστώ για το χρόνο. Είπαμε 10 λεπτά και έχουμε μια ώρα. Είδες. Χαμός. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ. Χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Πάμε να ακούσουμε με κούρασες νέο τραγούδι εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Να πω και φιλιά και την καληνύχτα μου τη γλυκιά στους φίλους μας στους ακροατές. Μας ακούσανε και συγγνώμη αν σας κουράσαμε. Ποιος να κουράσει, Κέλλη και Λεκίδου, θέλουμε... εδώ πέρα έχουν τρελαθεί όλοι στο live. Να είναι καλά. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Τέλεια, τέλεια. Πάμε να απολαύσουμε και το τραγούδι το καινούριο και τα καλύτερα για άλλη μια φορά, γιατί το αξίζει αυτό το κορίτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.